Να συζητήσουμε για περιφέρεια. Πάμε να συζητήσουμε για περιφέρεια. Και με μια κυρία η οποία έχει ήδη μια αυτοδιοικητική εμπειρία. Είναι η κυρία Ειρήνη Χουδετζανάκη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Υποψήφια λοιπόν περιφερειακή σύμβουλος Ηρακλείου εκ νέου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Κυρία Χουδετζανάκη, πώς είναι αυτή την φορά η υποψηφιότητα, με δεδομένο ότι έχει περάσει ήδη και ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο μάλιστα ήσασταν τα πρόσωπα που πέσανε στα βαθιά, με αρμοδιότητες που είχαν να κάνουν και με τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα. Πώς είναι τώρα η εμπειρία, είναι διαφορετική? Είναι διαφορετική η εμπειρία, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα βγαίνοντας έξω και διεκδικώντας ξανά την ψήφο των πολιτών μας και των συμπατριωτών μας, νομίζω ότι έχεις να πεις για το τι έχει γίνει, νομίζω ότι έχεις να πεις για το ποιες είναι οι προτεραιότητες της περιφέρειας στον πρωτογενή τομέα, ποιος ήταν ο σχεδιασμός τώρα 14 μήνες που βρίσκομαι στην αντιπεριφέρεια του πρωτογενή τομέα και πώς τελικά όλοι μαζί καταφέραμε σε συνεργασία να πάρουμε αυτό το εισόδημα που λέγεται ελαιόλαδο Κρήτης, 130.000 τόνους πέρυσι. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, αλλά ο συντονισμός ήταν από την αντιπεριφέρεια του πρωτογενή τομέα. Μια μεγάλη προσπάθεια μαζί με τα υπηρεσιακά μας στελέχη, που είναι άψογη συνεργασία, οφείλω να πω και να καταθέσω, και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αντιληφθεί. Αντιλήφθηκε πόσο η μεγάλη δύναμη έχει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη και αυτό είναι το σημαντικό. Και στη συνέχεια, τι προτεραιότητες βάζει η περιφέρεια Κρήτης για την επόμενη μέρα. Αυτό αφορά στρατηγικούς σχεδιασμούς που ήδη θα υλοποιηθούν από τον Οκτώβριο και μετά έχουν εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το ελαιόλαδο. Όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια θα ξεκινήσουν εκπαιδεύσεις σε όλη την Κρήτη. Και ποια είναι η επόμενη μέρα γενικώς για τον πρωτογενή τομέα με έργα υποδομής για το νερό. Είναι μια ανάγκη το νερό. Είναι μια ανάγκη. Εισπράτεται μια αγωνία κι εσείς στις επαφές σας με τον κόσμο για το θέμα. Μια πολύ μεγάλη αγωνία είναι του κόσμου. Νομίζω όμως ότι ο Περιφερειάρχης μας, σε συνεργασία και με τους συνεργάτες που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, έχει εκείνες τις προτεραιότητες που θα καταφέρει να υπάρχει η επόμενη μέρα για την επάρκεια του νερού. Πιστεύετε ότι ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη έχει καταφέρει να γίνει περισσότερο εξωστρεφής από ό,τι ήταν παλαιότερα? Γιατί πλέον όλοι συζητάμε για την ανάγκη, πέρα από μια καλή παραγωγή, να υπάρχουν φυσικά οι κατάλληλες συνθήκες, να υπάρχουν οι υποδομές εκείνες οι οποίες ενισχύουν την προσπάθεια αυτή του κόσμου του πρωτογενή τομέα. Υπάρχει η ανάγκη και να κοιτάξουμε προς τα έξω. Έχουμε κοιτάξει σίγουρα σε μεγάλο βαθμό. Έχει γίνει περισσότερο λοιπόν εξωστρεφής αυτή η διαδικασία? Έχει γίνει περισσότερο εξωστρεφής. Η περιφέρεια, ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχουν δράσεις για την προβολή και την προώθηση. Λαμβάνει μέρος σε πολλές εκθέσεις πλέον του εξωτερικού. Αρκετοί επιχειρηματίες με τη βοήθεια της περιφέρειας μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία στην εξωστρέφεια. Νομίζω, αλλά πάντα, κυρία Σφακιανάκη, για μένα δεν υπάρχει ποτέ τελειώσουμε. Χρειάζεται προσπάθεια. Προσπάθεια, δουλειά. Θέλει ακόμα πολλά βήματα ο πρωτογενής τομέας. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Χωρίς οργάνωση όλων μας, δηλαδή πρέπει να πάμε σε ομάδες παραγωγών. Τι κάνουμε ακόμα για την αμπελουργία? Είναι θέματα που ταλανίζουν την περιφέρεια και το Υπουργείο Συνάμα. Νομίζω ότι είμαστε όμως σε μια καλή κατεύθυνση, υπάρχει μια συνεργασία. Ποια είναι η επόμενη μέρα για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα? Δεν θεωρώ ότι με μονοκαλλιέργεια μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Άρα θα πρέπει να δούμε και τους άλλους τομείς να βοηθήσουμε τον παραγωγό, αλλά όχι μόνο τον παραγωγό. Οι εκπαιδεύσεις που θα ξεκινήσουν για το λάδι δεν ξεκινάνε μόνο για τον παραγωγό. Πώς ένας ελαιοργός παράγει καλή ποιότητα ελαιολάδου? Πώς ένας τυποποιητής τυποποιεί το προϊόν του και πετυχαίνει το μέγιστο αποτέλεσμα? Όλα αυτά είναι οι προτεραιότητες της περιφέρειας Κρήτης που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και είμαστε προς την κατεύθυνση να υλοποιούμε πράγματα. Για μένα και για την περιφέρεια γενικά και για τον αντιπεριφερειάρχη, δεν είναι μόνο το καλό προϊόν.
υπάρχουν βήματα που μπορούν να σχεδιάζουμε πάνω στα προϊόντα και να προχωράμε πιο πάνω. Και πόσο μάλλον όταν το λάδι μας και η παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη δεν είναι μόνο η κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται παράλληλα με αυτό που λέγεται αγροτική παραγωγή, αλλά ωστόσο παράγουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των προϊόντων μας. Έχετε απόλυτο δίκιο, οι περισσότεροι είναι ετεροεπαγγελματίες. Ναι. Και γι' αυτό με είχατε ακούσει πολλές φορές πέρσι και είπα να πάει ο παραγωγός να συνδράμει. Δεν υπάρχει ποτέ μια μόνη πλευρά. Υπάρχει μια συνολική πλευρά για τον πρωτογενή τομέα. Θα πρέπει να γίνουν και άλλες ομάδες παραγωγών. Έρχεται η νέα ΚΑΠ. Καινούργιες προκλήσεις. Χωρίς ομάδες παραγωγών, όσες φορές έχω μπει στη διαδικασία για το ΑΡΕΠΟ, στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών, που ξέρετε ότι η Περιφέρεια Κρήτης είχε την Προεδρία και έκανε μια πολύ σπουδαία δουλειά, δεν άφησε το λάδι να καταταγεί σε κατηγορία πίσω από την Coca-Cola. Αυτό δεν ήταν λίγο. Η Κρήτη σήκωσε τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Και νομίζω λοιπόν ότι έχουν βήματα, αλλά βήματα όχι μόνο στην παραγωγή. Τυποποίηση. Πώς τελικά, αν καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε το προϊόν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτη, πώς το αξιοποιούμε? Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά μια πρόκληση δεν είναι να πεις ότι κατοχύρωσες ένα προϊόν. Στη συνέχεια, αυτή η κατοχύρωση για να πραγματικά για να πάρει την προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να γίνουν βήματα, να σχεδιάσεις. Έχουμε πολλή δουλειά, κυρία Σφαγιανάκη, ακόμα. Στον πρωτογενή τομέα. Αναφερθήκατε πριν στην αμπελουργία και θέλω να το ανοίξουμε λίγο το κομμάτι αυτό. Νομίζω πρόσφατα σχετικά παραδόθηκε και μία μελέτη από την πλευρά της περιφέρειας. Ναι, αυτό ήταν μία μελέτη για τον περονόσπορο σε μία προσπάθεια που ξεκινήσαμε η περιφέρεια, γιατί υπήρχε μία πολύ μεγάλη ζημιά σε όλη όμως την Κρήτη, το τονίζω σε όλη την Κρήτη, και μπήκε μπροστά η περιφέρεια με μία με μια επιτροπή με απόφαση περιφερειάρχη που ήταν από τον ΕΛΓΑ, από το ΓΕΟΤΕ, από τα επιστημονικά μας ιδρύματα και συντάχθηκε μια ολοκληρωμένη μελέτη και κατατέθηκε από μένα προσωπικά στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για δύο λόγους. Δεν είναι μόνο η ζημιά που έγινε. Η αμπελουργία για να συνεχίσει θέλει στήριξη. Το κόστος φέτος με τις καιρικές συνθήκες εκτοξεύθηκε. Πρέπει το Υπουργείο, και νομίζω ότι υπήρχε και μια θετική ανταπόκριση από το Γενικό Γραμματέα, ήταν μια ολοκληρωμένη μελέτη, όπως είπαν, δεν αφήσαμε κενά. Νομίζω ότι στη συνέχεια θα δούμε αν έχει τύχει, αλλά ξέρετε κάτι, θα πρέπει το Υπουργείο όχι να δει ότι πρέπει να αποζημιώσει τους παραγωγούς, γιατί πρέπει να συνεχίσει, όπως λέμε και στη μελέτη, η αμπελουργία στην Κρήτη. Σημαντικό. Την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Γιατί νομίζω ότι ακολουθεί και μια φθήνουσα πορεία η αμπελουργία, με την έννοια ότι ευτυχώς υπάρχουν αμπελουργοί ή υπάρχουν και άνθρωποι που στρέφονται στην παραγωγή του κρασιού πάρα πολύ δυναμικά στο νησί μας και έχουν χτίσει αγορές στο εξωτερικό και νέοι άνθρωποι, νέοι αγρότες και νέοι παραγωγοί και το έχουν δει και με την επιχειρηματική του πλέον πλευρά. Ωστόσο, έχοντας, κυρία Χουδετσανάκη, και τον παράγοντα κλιματική κρίση στο τραπέζι, που είναι ένας απρόβλεπτος παράγοντας, είδαμε τι έγινε και το προηγούμενο διάστημα, είναι ένα μεγάλο ρίσκο που πολλές φορές ο κόσμος θα αποφεύγει να ασχοληθεί. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο ότι το κρασί πραγματικά έχει πάρει μια μεγάλη κατεύθυνση προς τα πάνω. Αυτό βέβαια και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Γνωρίζετε κι εσείς ότι πάντα το δίκτυο ενοποιών. Η περιφέρεια είναι Κρήτης και στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις οικονομικά που κάνουν. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το επιτραπέζιο σταφύλι φθήνει. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί και οι τιμές πολλές φορές δεν είναι τόσο ικανοποιητικές για τον παραγωγό. Το κόστος παραγωγής για το επιτραπέζιο σταφύλι είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό, κυρία Σφαγιανάκη, φέτος είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη, αλλά δεν είναι μόνο η ζημιά που προκλήθηκε. Θα πρέπει το Υπουργείο να καλύψει και ένα κόστος παραγωγής για τους αγρότες, τους κατά κύριο επάγγελμα αγρός, τους πραγματικούς αγρότες, και γι' αυτό η μελέτη που παραδόθηκε αφορά όλη την Κρήτη. Αυτό που λέμε τόσα χρόνια, σοβαρή αναδιάρθρωση στα ενάμπελα, έχει γίνει, μπορεί να γίνει σε οργανωμένη βάση, κυρία Χουδετσανάκη? Η γνώμη μου είναι ότι μπορεί να γίνει. Το πρότεινα και στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Ελευθέρη Αυγενάκη, όταν είχε έρθει στη Γεωργική Σχολή της Μεσαράς. Πρότεινα αυτό ακριβώς που περιγράφεται. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Να γίνει Μεσαρά εκτός από κέντρο εκπαίδευσης για πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Το τονίζω, πιστοποιημένο.
και από την άλλη ο παραγωγός να ξέρει τι θα φυτέψει, σε ποιο χωράφι θα το φυτέψει, ποια είναι η ανάλυση εδάφους και να αμβλύνουμε το χρόνο συγκομιδής. Αυτό θα φέρει και την προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Βέβαια, μας δώσετε μια πάσα, γιατί θα το ρωτούσαμε για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, το είχατε μόνη σας. Τι γίνεται τώρα εκεί? Νομίζω ότι ο Υπουργός έχει αποφασίσει κάποια πράγματα. Τώρα θα ξεκινήσει, πιστεύω, σιγά-σιγά. Πάντως υπάρχει αυτή η διάθεση. Υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχει αισιοδοξία. Και ξέρετε, εάν λειτουργήσει σωστά η γεωργική σχολή της Μεσαράς, θα αποτελέσει για όλη την Κρήτη μια πραγματικά έτσι για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Το χρειαζόμαστε αυτό. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα ή όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, είναι κάτι το οποίο έρχεται τις περισσότερες φορές από γενιά σε γενιά. Οι αγρότες και οι παραγωγοί πολλές φορές εμπειρικά μαθαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Άρα το ζητούμενο είναι και το εξειδικευμένο προσωπικό, ακόμα και όσοι καλλιεργούν τις ίδιες τους τις καλλιέργειες. Κυρία Σακενάκη, πραγματικά οι παραγωγοί μας όντως ξέρουν διαχρονικά από τη μια γενιά στην άλλη. Χρειάζεται σε λίγο, θα μεταπηδήσουμε στην ΕΦΗ Γεωργία. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς πώς θα τα εφαρμόσουν όλα αυτά οι παραγωγοί. Άλλες ανάγκες. Η Ήπεθρος, που πραγματικά έχει πολύ λίγο στέψει ο κόσμος τώρα που βρίσκεται στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους αγρότες, να μείνουν στην ενδοχώρα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα. Είμαστε ακόμα, θέλουμε βήματα. Το λέω, ενώ έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά, ειλικρινά σας το λέω τώρα 14 μήνες ασταμάτητη δουλειά, θέλουμε βήματα πολλά μπροστά. Θέλουμε για να βοηθήσουμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, χωρίς πρωτογενή τομέα η Κρήτη, και το πιστεύω αυτό και είδατε κι εσείς πόσο οικονομικά συνείσφερε πέρυσι το ελαιόλαδο. Άρα χωρίς πρωτογενή τομέα η Κρήτη, μια και έχουμε την ευλογία να ζούμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες δεν υπάρχει. Η κριτική διατροφή έχει αναδειχθεί όσο θα θέλαμε και έχει διασυνδεθεί κυρίως και με τον τουριστικό τομέα όσο θα θέλαμε και όσο θα θέλατε και στην περιφέρεια Κρήτης. Έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Θέλει και άλλα βήματα. Θέλει και άλλα βήματα. Νομίζω ότι και οι επιχειρήσεις, δηλαδή πώς που καταναλώνουμε και εισάγουμε προϊόντα, δεν θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις να τους δίνουμε τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης, τα κρητικά προϊόντα. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, θέλει ένα πρόγραμμα, θέλει ένα σχέδιο. Χωρίς σχεδιασμό, για μένα δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Ένα σχεδιασμό που θέλουμε να πάμε τον πρωτογενή τομέα στην Κρήτη. Πώς γίνεται ο σχεδιασμός, πώς εκτός που η αγροδιατροφική σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλει όμως και εκεί ακόμα βήματα. Πώς διασυνδέουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό? Μήπως θα πρέπει να δοθούν από το Υπουργείο κίνητρα στους ξενοδόχους? Είναι όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε δουλειά. Είναι μια συζήτηση που κρατάει χρόνια. Είναι μια συζήτηση που κρατάει ακόμα, αλλά είναι πολλές φορές, όπως πήγαμε τώρα, το λάδι, το ελαιόλαδο σε σχεδιασμό. Θα πρέπει αυτή η συζήτηση να γίνεται και σε συγκεκριμένα βήματα. Γίνονται προσπάθειες, έχουν ήδη γίνει και αυτό που γίνεται στις γούρνες κάθε χρόνο στο εκθεσιακό μας κέντρο. Αλλά θέλει και άλλη δουλειά. Θέλει και άλλη δουλειά στο πώς ο ξενοδόχος θα εμπιστευτεί τα κρητικά προϊόντα και πραγματικά να φέρουμε τον τουρισμό που είναι να τα επιλέξουν. Όχι να πούμε ότι εισάγουμε προϊόντα, κάνουμε εισαγωγές, αλλά έχουμε και τόσα προϊόντα στην Κρήτη. Τόσα προϊόντα και πολλές φορές μάλιστα η παραγωγή, και αυτά είναι και από τον προβληματισμό που πολλές φορές καταθέτουν, είναι ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν και τιμές προϊόντων του εξωτερικού, και εδώ έχει να κάνει φυσικά και με το κομμάτι της διασύνδεσης με τον τουρισμό, ίσως και γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων, τις παράνομες ετικετούλες, τις οποίες μπαίνουν ένα προϊόν το οποίο φαίνεται να είναι κρητικό, αλλά δεν είναι κρητικό, φαίνεται να είναι ελληνικό, αλλά δεν είναι ελληνικό, αλλά η τιμή του είναι τέτοια, που ο παραγωγός της Κρήτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, να το ανταγωνιστεί. Όπως το περιγράφετε, έχετε δίκιο. Και οι ελληνοποιήσεις, θέλουμε βήματα, αλλά θέλουμε, κυρία Σφακενάκη, και θέλουμε και προσωπικό. Όλα αυτά για να γίνονται, θέλουμε και προσωπικό, δηλαδή ελληνοποιήσεις. Χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται. Τι γίνεται, δηλαδή
Δεν μπορούν 5 άνθρωποι που βρίσκονται είτε στην περιφέρεια είτε στο Υπουργείο να τους επιφορτώνει με 1000 αντικείμενα. Ναι. Τώρα, ας πούμε, είχαμε ένα καινούριο έντομο, όπως διαβάσατε. Πάλι θα πρέπει να γίνουν επισκοπήσεις. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν τη δακοκτονία, που κάνουν τις επισκοπήσεις, που κάνουν τα διαδικαστικά. Είναι τεράστιο το φόρτο. Mm-hmm. Υπάρχει και μια σοβαρή έλλειψη προσωπικού από τις γεωργικές. Άρα, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα. Εγώ το πιστεύω, νομίζω ότι και το Υπουργείο, γιατί από ό,τι έχω πληροφορηθεί, υπάρχει μια συνάντηση σήμερα. Η υποστελέχωση είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθούμε φυσικά καλή δύναμη και καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ.